37 μόνιμους και 26 συμβασιούχους τραυματιοφορείς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη λειτουργία του και τις υπηρεσίες που παρέχει, λειτουργεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με εργαζόμενους να καταγγέλουν ότι συχνά η πίεση και ο φόρτος εργασίας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εργαστούν οι τραυματιοφορείς τους οδηγεί από την εργασία στα επίγοντα περιστατικά. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εργαζόμενοι που στη βάρδια παρουσίασε αυξημένη πίεση με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και να πάει αναρωτική άδεια. Συνάδελφο που έπαθε έμφραγμα. Όλα αυτά είναι και αποτέλεσμα της στρεσογόνους κατάστασης που ζούμε στα νοσοκομεία, της εντατικοποίησης της εργασίας. Η κατάσταση με τους τραυματιοφορείς έχει φτάσει στο απροχώρητο, εξηγεί ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο οποίος ξεκαθάρισε, μιλώντας στην Κρήτη TV, ότι με την υποστελέχωση συνεχίζουν να υποβαθμίζονται σε επικίνδυνο βαθμό οι υπηρεσίες υγείας. Ο ίδιος άνθρωπος θα πρέπει την ίδια στιγμή πολλές φορές να βρίσκεται σε τρία διαφορετικές θέσεις. Κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο, κάτι που δημιουργεί ένταση, προβληματισμό, εντατικοποίηση, άγχος, με αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα. Έχουμε ανθρώπους με μυοσκελετικά προβλήματα, με προβλήματα οσφυγικά, δηλαδή με ένα σωρά προβλήματα που η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω σε και σε αυτόν τον κλάδο των εργαζομένων στην υγεία, να προσλάβει τώρα άμεσα προσωπικό. Ως πρώτη αντίδραση, όπως επισήμανε, αύριο θα προχωρήσουν σε δύο οριστάσεις εργασίας, ενώ προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα, με κεντρικό ζητούμενο την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και όχι μπαλώματα, όπως είπε, που απλά διαιωνίζουν μια υποβαθμισμένη κατάσταση μέσα στα νοσοκομιακά ιδρύματα της χώρας. Θα προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα σε συγκεντρώσεις και με τους νοσηλευτές και με την καθαριότητα και με τη σύντηση, γιατί προετοιμάζουμε γενική συνέλευση και πανελλαδική απεργία την πρώτη Τετάρτη μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.